κάνει αναφορά σε ποινές χάδι. Είχαμε ένα στη φύλακα, ο οποίος εν ώρα καθήκοντος το 2018 τα έπινε σε ταβέρνα. Είναι μία περίπτωση. Και ένας άλλος αστυνομικός, ειδικό αστυφύλακας, παρουσιάστηκε σε τεστ αντοχής της αστυνομίας στη θέση πολίτη. Και μιλάμε για κάποια πρόστιμα της τάξης των 120 ευρώ, 150 ευρώ. Αυτά θεωρείτε ότι είναι και αποτρεπτικά για το σώμα? Όπως φαίνεται στο σχετικό δημοσίευμα, σωστά τα λέτε, αλλά δεν είναι έτσι η πραγματικότητα, γιατί ένα μέλος το οποίο... Καταρχήν να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Η αστυνομία είναι η υπηρεσία που, όπου τα πειθαρχικά της δικαστήρια διέπονται από πλήρη ανεξαρτησία. Δεν μπορεί να επέμβει κανένας όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Ναι, κύριε Ανδρέα, να μην πάμε πίσω. Ωραία, να το κάνουμε, να το εξισώσουμε και με τους πολίτες που παίρνουν εξώδικο 400 ευρώ επειδή δεν φοράνε μάσκα. Θυμάσαστε μέσα στην πανδημία και το lockdown που είχε εντοπιστεί και αστυνομικός να παίζει χαρτιά σε σπίτι? Και ο συγκεκριμένος αστυνομικός του είχε επιβληθεί εξώδικη καταγγελία, εξώδικο πρόστιμο. Ναι. Και... Ναι, αλλά τι σχέση έχει οι εξώδικες καταγγελίες και οι ποινικές υποθέσεις με τις εσωτερικές διαδικασίες σε μια πειθαρχική υπόθεση, κυρία Σάβα? Ναι, διότι επειδή η αστυνομία είναι αυτό το σώμα που μας καλεί να τηρούμε την τάξη. Άρα μας επιβάλλει την τάξη και άρα θα πρέπει να είναι πρότυπα μέσα στην αστυνομία. Ωραία, ναι. Ωραία. Γι' αυτό και υπάρχουν αυτές οι εσωτερικές διαδικασίες και οι συγκεκριμένες υποθέσεις έχουν περάσει και από το Συμβούλιο Εφέσεων, το οποίο αποτελείται και από λειτουργούς της νομικής υπηρεσίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, πέραν των μελών της αστυνομίας, ανώτερων αξιωματικών. Και να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο μέλος ναι, έχει καταδικαστεί και επίσης τα μέλη μας τα οποία καταδικάζονται σε πειθαρχικές υποθέσεις. Υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις. Οι επιπτώσεις όταν καταδικάζεται κάποιο μέλος μας είναι αλυσιδωτές. Δηλαδή, ενδεχομένως για τα επόμενα χρόνια να μην δικαιούται κάποια προαγωγή. Ναι. Ένα από αυτά τα οποία υπάρχουν. Όσον αφορά τη δεύτερη υπόθεση, που μιλάτε για τον ειδικό αστυνομικό, το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει καταδικαστεί σε τρεις κατηγορίες. Έχει επιβληθεί συνολικά το πρόστιμο των 300 ευρώ και έχει και καταδικαστεί για τη διακοπή ετήσιας προσάυξησης, το οποίο αυτό μεταφράζεται σε ένα ποσό πέραν των 700 ευρώ. Για ένα χρόνο είναι αυτό. Συνυπολογιστούν, ναι. Ακριβώς, συνυπολογιστούν η ετήσια προσάυξηση που λαμβάνει για ακριβώς αυτό τον ένα χρόνο. Ναι. Όπως έχω αναφέρει... Είναι κάθε χρόνο είναι η αύξηση 750 ευρώ σε αυτή την κλίμακα. Ναι, για κάθε μέλος είναι διαφορετικό. Ωραία. Το συγκεκριμένο μέλος μας αυτό αναλογεί. Επίσης, μια άλλη αναλήθεια που υπάρχει στο συγκεκριμένο δημοσίευμα είναι η αναφορά για ένα εξαναγκασμό σε παρέτηση σε συγκεκριμένο μέλος μας, ο οποίος καταδικάστηκε σε ποινική υπόθεση για σεξουαλική φύση αδικήματα. Θα πρέπει να θυμάστε εσείς, γιατί το ξανασυζητήσαμε το συγκεκριμένο θέμα. Το μέλος μας αυτό δεν ξαναγκάστηκε σε παρέτηση, αλλά απολύθηκε από τις τάξεις αστυνομίας. Το λέει και ο συνάδελφος, βεβαίως, αυτό που λέτε στο σχολείο. Όχι, ο συνάδελφος σας το λέει σε εξαναγκασμό σε παρέτηση. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Από το εξαναγκασμό και η απολύση. Λοιπόν, τώρα, κύριε Ανδρέου, να πάμε στα των ελέγχων τώρα με το Safe Pass, αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να έχουν έγγραφα οι πολίτες και να δούμε το ρόλο της αστυνομίας. Πριν από λίγο είχαμε την εκπρόσωπο του Υφυπουργείου.